Αρκαδία 938. Ξεκίνησε προχθές την Κυριακή και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, εβδομάδα κίνησης, που σημαίνει ότι ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους πώς να κινούμαστε μέσα στην πόλη. Και εννοείται πως δεν είναι τα αυτοκίνητα, δεν είναι τα μηχανάκια. Άρα μπορεί να είναι το πεζός, μπορεί να είναι το ποδήλατο, μπορεί να είναι ηλεκτροκίνητα μέσα που πλέον χρησιμοποιούνται και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, που είναι πια στην κίνηση. Αύριο έχουμε κανονίσει Τετάρτη να είναι η μέρα κορύφωσης αυτής της εβδομάδας για μας και όχι την Παρασκευή που είναι η τελευταία μέρα λόγω της έναρξης του τριημέρου των εκδηλώσεων της άνωσης της Τρίπολης. Άρα αύριο έχουμε κανονίσει από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα να κλείσουμε κάποιους δρόμους, Πιδαριώτη παραδείγματος χάρη και την Εθνική Αντίσταση πίσω από το δικαστήριο, ώστε εκεί να μπορέσουμε να μαζευτούμε όλοι οι άνθρωποι, είτε πεζοί είτε με ποδήλατα, ώστε να κινηθούμε μες στην πόλη και να δείξουμε ότι πώς μπορεί να γίνει η πλάνη τη ζωή μας μέσα στην πόλη. Και βέβαια είχαμε καλέσει και τα σχολεία, αν και ήταν η πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησαν και δεν είχαμε οργανωθεί ιδιαίτερα, αν μπορέσουν να έρθουν να μας δηλώσουν, να κάνουν δράσεις, τα παιδιά να ζωγραφίσουν στον δρόμο κάτω, ποδήλατα να ζωγραφίσουν, πεζούς να ζωγραφίσουν, πώς θα θέλανε να είναι η πόλη τους. Μας έχει ειδοποιήσει κάποιο σχολείο ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία της δράσης, άρα και αύριο το πρωί στη πλατεία Πετρινού και στους γύρω δρόμους θα μπορέσουμε να τους δώσουμε χαρτόνια μεγάλα, να φέρουν τις υπογές τους, να ζωγραφίσουν την πόλη τους, πώς θα θέλαμε χωρίς αυτοκίνητο ή χωρίς μηχανάκια. Και το βράδυ καλούμαστε όλοι να πάρουμε μέρος στο ποδηλατόδρομο που θα κάνουμε. Είναι μια συμβολική πράξη κίνηση με ποδήλατα στην πόλη και επειδή η Τρίπολη ανέκαθεν ήταν μια από τις πόλεις που χρησιμοποιούσε τα ποδήλατα. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί τις εφημερίδες να τις μοιράζουν με τα ποδήλατα, οι μεταφορές να γίνονται με ποδήλατα και επειδή είναι και από τις επίπεδες πόλεις που προσφέρονται για ποδηλασία, είναι ένας λόγος παραπάνω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εγώ αποσκοπώ στο παραπέρα μήνυμα αυτής της κίνησης αύριο, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κίνησης, ας ενεργοποιηθούμε σαν πολίτες. Δεν είναι δύσκολο να φτιάξουμε έστω στην αρχή ένα ποδηλατόδρομο στην Καλαβρίτο. Αρκαδία 938.